Η έκθεση που βλέπετε είναι προϊόν ομαδικής προσπάθειας με επικεφαλής με την Πανετέκ, την ψυχική εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης και με τη βοήθεια όλων μας. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δούμε εδώ τους μικροπαραγωγούς και τους μικρομεταποιητές από όλα τα σημεία της χώρας με τα εξαιρετικά προϊόντα τους, τα οποία βασίζονται βέβαια στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Είναι αυτά τα οποία λέμε ότι έχουν μια υπεροχή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Αρχή να πρέπει να προσέχουν πάντοτε το θέμα της ποιότητας, της σωστής ορθολογικής διαχείρισης. Επίσης, με την έκθεση ελαιολάδου, από ό,τι είδαμε, όλα τα βαριά μηχανήματα και η νέα τεχνολογία που αφορά την ζητήματα καλλιέργειας ελιάς. Και από ό,τι βλέπετε, παρουσιάζει και θεμάτων τα οποία αφορούν ειδικά εδώ τους Κρήτες, γεωργούς, καλλιεργητές, μεταποιητές και βέβαια και τους καταναλωτές. Γιατί καλό είναι να είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές για τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν. Παρακολουθήσαμε τώρα το αβοκάντο, θα μάθουμε πάρα πολλά για το λάδι. Το λάδι είναι ένα προϊόν το οποίο τα τελευταία χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, αποκτά μια περίπου τη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα σε μια δύσκολη περίοδο. Επομένως, πρέπει να σκύψουμε παραπάνω σε αυτό, να ανακαλύψουμε σύγχρονα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και από τις αλλαγές, από την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα νέο δεδομένο. Θα πρέπει να δείξουμε ανθεκτικότητα και προσαρμογή σε αυτή τη νέα κατάσταση και με τη βοήθεια των επιστημόνων και των ερευνητικών ιδρυμάτων τα οποία μετέχουν και εδώ σε αυτή την έκθεση, πιστεύω θα φύγουμε όλοι φτωχότεροι. Εγώ καλώ τον κόσμο να έρθει να δει πράγματα εξαιρετικά από τα προϊόντα, όπως είπαμε, να δει Έλληνες μεταποιητές να θαυμάσει την έμπνευση του, το μεράκι του, τις δημιουργίες του και να πάρει μια ιδέα, να αναζητήσει και στα ράφια αύριο μεθαύριο των καταστημάτων.